Χαίρετε. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κυριτόπουλος και είμαι ένας από τους συντελεστές του έργου Σύραγγες.edu. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι κοντά σας, καθώς βρίσκομαι στη μακρινή Αυστραλία και γι' αυτό θα σας μιλήσω μέσω βίντεο. Είναι μεγάλη χαρά μου να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα αυτού του έργου, το οποίο ξεκίνησε με μια ομάδα καλών φίλων και συνεργατών 3 χρόνια περίπου πριν, με στόχο να συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και συγκεκριμένα στο πεδίο της οδήγησης μέσω οδικών σειράγων. Τελευταία στη χώρα μας έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα όσον αφορά την οδική υποδομή και συγκεκριμένα τις σύραγγες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στην 4η θέση σε απόλυτο αριθμό σειράγγων μεγαλύτερων των 500 μέτρων στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ καλό από την πλευρά της συσχέτισης των πόλεων και της εύκολης μετάβασης από τη μία στην άλλη, από την άλλη όμως εγείρει ένα ερώτημα σχετικά με το πόσο έτοιμοι είμαστε για τα θέματα ασφάλειας σε οδικές σύραγγες. Δυστυχήματα όπως αυτά του Mont Blanc, του Taoren και του Gotthard οδήγησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004-54, η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι σύραγγες αναπτύσσονται, συντηρούνται και λειτουργούν. Πρέπει να πούμε ότι από το 2004 και μετά, όπου από το 2004 και μετά είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ελληνικών σειράγγων, η ασφάλεια στις σύραγγες έχει βελτιωθεί καταπληκτικά. 95% των ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε σύραγγες, σύμφωνα με μελέτη, παλιότερη μελέτη του ΟΣΑ, περιλάμβαναν το ανθρώπινο λάθος. Και αυτό το ανθρώπινο λάθος είναι ένα από τα σημαντικά σημεία τα οποία μελετάμε στο παρόν έργο. Το σύστημα των οδικών σειράγγων αποτελείται από την ίδια την υποδομή, τη σύραγγα δηλαδή και τον εξοπλισμό της, συνήθως ένα κέντρο ελέγχου, τα οχήματα τα οποία διέρχονται της σύραγγας, βαρέα ή οχήματα ιδιωτικής χρήσης και φυσικά τους οδηγούς, οι οποίοι παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της σύραγγας. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι τι αλήθεια γνωρίζουν οι οδηγοί σχετικά με τη συμπεριφορά της εντός οδικών σειράγγων, καθώς δεν υπάρχει σχετικό πεδίο γνώσης το οποίο να διδάσκεται ή να απαιτείται κατά τις εξετάσεις όταν οι οδηγοί παίρνουν δίπλωμα. Το έργο Σύραγγες.edu δημιουργήθηκε για να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Να προσπαθήσει δηλαδή να προσφέρει εργαλεία τα οποία θα εκπαιδεύσουν τους οδηγούς έτσι ώστε να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές τόσο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας μιας σύραγγας αλλά όσο και στην περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης. Για να το κάνουμε αυτό, θεωρήσαμε ότι ένα πρώτο αλλά και πολύ σημαντικό μέρος του έργου θα ήταν η διενέργεια μιας έρευνας για το τι πραγματικά γνωρίζουν αυτή τη στιγμή οι χρήστες και πού θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγια κλειστού τύπου μέσω διαδικτύου. Οι ερωτήσεις που μπήκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν σύμφωνες με μελέτες που είχαν γίνει παλιότερα από ερευνητικά προγράμματα όπως το Aptum, το Actuers και μελέτες της PIARC, οι οποίες κυρίως εστίαζαν στην γνώση των βέλτιστων πρακτικών. Άρα λοιπόν, πολλές από τις ερωτήσεις τις οποίες χρησιμοποιήσαμε είχαν στο παρελθόν άλλες χώρες χρησιμοποιήσει σε δικά τους ερωτηματολόγια και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιο είδους σύγκριση. Η διάρκεια της έρευνας ήταν 4 μήνες και ξεκίνησε το Μάιο έως και τελείωσε τον Αύγουστο του 2012. Συνολικά πήραμε 1.243 απαντημένα ερωτηματολόγια, το οποίο είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που είχαν η οδηγή για την οδήγηση σε οδικές σύραγγες. Το δείγμα των οδηγών που δέχτηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας ήταν ένα καλό φάσμα των οδηγών του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Όσον αφορά την οδηγική εμπειρία, αυτή είχε ένα ποσοστό 32% από τους ερωτηθέντες, οι οποίοι είχαν δίπλωμα για λιγότερο από 6 χρόνια, 25%
των ανθρώπων που απάντησαν στην ερευνά μας είχαν δίπλωμα από 7 έως 12 χρόνια και ένα σημαντικό ποσοστό, 42% και πλέον, είχε δίπλωμα περισσότερο από 13 χρόνια. Το δείγμα της έρευνας περιέλαβε και ένα σημαντικό ποσοστό επαγγελματιών οδηγών. Το ποσοστό αυτό ήταν 3,2% επί συνόλου των 1.243 ερωτηματολογίων, το οποίο ποσοστό δεν είναι μακριά από το ποσοστό των οδηγών που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης στην Ελλάδα. Ήταν σημαντικό να έχουμε και μερικούς επαγγελματίες οδηγούς στο δείγμα, διότι οι επαγγελματίες οδηγοί, σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, αναμένεται ότι σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης ενός συμβάντος σε μία σύραγγα, θα έχουν περισσότερες γνώσεις και θα μπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο να καθοδηγήσουν και τους υπόλοιπους χρήστες της σύραγγας στις σωστές ενέργειες. Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός, μας εξέπληξε θετικά, ότι 22% των οδηγών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας είπε ότι είχε ήδη λάβει κάποιο είδους πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια σε οδικές σύραγγες. Αυτό αποδίδεται μάλλον στους διαχειριστές των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι έχουν στις ιστοσελίδες τους σχετικές πληροφορίες και πολλές φορές δημιουργούν, εκτελούν καμπάνιες ενημέρωσης μέσω φυλαδίων στα διόδια κατά τη διέλευση των οδηγών. Η έρευνά μας περιείχε δύο μεγάλες βασικές κατηγορίες ερωτήσεων. Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων προσπαθούσε να ανακαλύψει το κατά πόσο οι χρήστες έχουν τις γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν, αν γνωρίζουν δηλαδή τι συμβαίνει στις σύραγγες σχετικά με τα θέματα ασφάλειας. Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων είχε περισσότερο να κάνει με το ποια θα ήταν η συμπεριφορά τους σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά. Εδώ αναγνωρίζουμε ένα συμβιβασμό της ερευνάς μας, διότι δεν είναι δυνατόν ένας οδηγός ο οποίος βρίσκεται σε ψύχρεμη κατάσταση να μπορέσει να περιγράψει επακριβώς τι θα έκανε όταν θα βρίσκεται υπό την ψυχολογική πίεση μιας έκτακτης ανάγκης, μιας έκτακτης κατάστασης. Στη συνέχεια, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις που πήραμε σε αυτή την έρευνα. Στην ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσαμε σε μία σύραγγα να κάνουμε όπισθεν πορεία ή αναστροφή, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Περίπου σχεδόν 10% των ανθρώπων που απάντησαν στην ερευνά μας είπαν ότι μία τέτοια συμπεριφορά θα ήταν σωστή, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 30%, απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ενώ στο παρελθόν σε σύραγγες διπλής κυκλοφορίας αυτή η ενέργεια πραγματικά έσωσε ζωές, σε σύραγγες μονής κυκλοφορίας, όπως είναι οι περισσότερες σύραγγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όπως σχεδιάζονται διεθνώς πλέον οι σύραγγες, αυτή η συμπεριφορά ενδεχομένως είναι καταστροφική. Εκτελώντας αναστροφή, ο οδηγός είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χτυπήσει με κάποιο άλλο όχημα το οποίο έρχεται κανονικά στην πορεία του. Χαρακτηριστικό ότι οι οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την οδήγηση σε σύραγγες από ότι την οδήγηση σε ανοιχτό δρόμο είναι η απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το τι γίνεται όταν ανάβουν κόκκινοι σηματοδότες στην είσοδο ή εντός μιας σύραγγας. Μόνο το 24% απάντησε σωστά ότι θα σταματούσε δηλαδή και θα περίμενε στο όχημα είτε για οδηγίες είτε μέχρι να ανάψει πάλι ο πράσινος σηματοδότης. Οι υπόλοιποι, μάλιστα ένα ποσοστό πάνω από 70%, απάντησε ότι θα παραβίαζε τον κόκκινο σηματοδότη, πρακτικά δηλαδή δεν τον βλέπει σαν το κανονικό φανάρι το οποίο υπάρχει όταν είναι στον ανοιχτό δρόμο και ενώ θα πήγαινε πιο προσεκτικά, παρά τα αυτά θα συνέχισε την πορεία του εντός της σύραγγας. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είδαμε με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο. Το τελευταίο από τα ευρήματα που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας στο σύντομο χρόνο που διαθέτουμε για αυτή την παρουσίαση
έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι οδηγοί όταν θα δουν εντός μιας σύραγγας ένα φλεγόμενο όχημα μπροστά τους. Μόλις το 1 τέταρτο όσων ερωτήθηκαν, απάντησαν την ενδεδειγμένη αντίδραση, η οποία είναι ότι θα πρέπει σε περίπτωση που δούμε μακριά ένα αυτοκίνητο να φλέγεται, να σταματήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό και αμέσως να εγκαταλείψουμε τη σύραγγα πεζή. Μία απάντηση αναμέναμε ότι πολλοί θα επέλεγαν να προσπεράσουν προσεκτικά το φλεγόμενο όχημα, το οποίο δεν συνίσταται με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και μία άλλη συμπεριφορά, η οποία συγκέντρωσε το 18,2% των απαντήσεων, ήταν ότι θα σταματούσαν οι οδηγοί εντός του αυτοκινήτου και θα έκλειναν τα παράθυρα, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να είναι ασφαλείς ως προς τον καπνό. Αυτό είναι μία ενέργεια η οποία στήχησε ζωές σε προηγούμενα ατυχήματα και θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται. Κανένας χώρος, το αυτοκίνητο, η τηλεφωνική θάλαμη, δεν είναι ασφαλής. Η μόνη ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιά σε σύραγγα είναι η άμεση εγκατάλειψη. Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες για την εξέλιξη ενός ατυχήματος και πολλές φορές αυτό που θα κρίνει αν ένα ατύχημα θα εξελιχθεί σε δυστύχημα ή όχι, είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι χρήστες. Ο κανόνας της αυτοδιάσωσης είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός. Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σημαντικότερο απ' όλα είναι η ζωή τους. Ούτε το αυτοκίνητο, ούτε τα χρήσιμα αντικείμενα τα οποία πιθανόν θα έχουν μαζί τους. Και θα πρέπει, σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί μέσα στις σύραγγες ή οδηγίες από το κέντρο ελέγχου να ακολουθούν πιστά αυτές, διαφορετικά θα πρέπει οι ίδιοι να μπορούν το συντομότερο δυνατό να απεμπλακούν από την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης μέσω της εξόδου, μέσω των εξόδων κινδύνου οι οποίες υπάρχουν στις σύραγγες. Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα που διενεργήσαμε ήταν ότι υπάρχει σαφώς έλλειψη γνώσης για τη σωστή συμπεριφορά κατά την οδήγηση σε σύραγγες, στρεβλή αντίληψη για τις διαφορές οδήγησης εντός σύραγγας και στον ανοιχτό δρόμο και πιθανώς αντιδράσεις διαφορετικές από τις συνιστόμενες σε περίπτωση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η συμβολή του έργου σύραγγες.edu είναι πολύ σημαντική για την κοινωνία κυρίως και ελπίζουμε ότι με το έργο αυτό θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τη γνώση εκείνη την απαραίτητη, η οποία θα προφυλάξει από την εξέλιξη πιθανών μελλοντικών ατυχημάτων σε σημαντικά δυστυχήματα. Το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την οικονομική συμβολή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, όπως επίσης και της ίδιας συμμετοχής των εταίρων του έργου, της εταιρείας Ζίμπεν, που ήταν ο συντονιστής φορέας, της εταιρείας Mediascape και της εταιρείας Συνέργεια, οι οποίοι συνέβαλαν οικονομικά και με προσωπικό στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μέρος της έρευνας μπορείτε να βρείτε στην δημοσίευση που κάναμε σχετικά με το έργο στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σειράγγων και Υπογείων Έργων. Ήταν μεγάλη χαρά μου να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα ευρήματα της έρευνας γνώσης των οδηγών σχετικά με την ασφάλεια σε σύραγγες που διενεργήσαμε στο πλαίσιο σύραγγες, το πλαίσιο του έργου σύραγγες.edu. Σας αφήνω με την ευχή να μην χρειαστεί ποτέ να εφαρμόζετε τίποτα από όσα μάθετε σήμερα και να έχετε πάντα ασφαλή ταξίδια.